Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Εορτάζει λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία την Ιερά Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους. Ο Άγιος Χαράλαμπος, ο Ιερομάρτυρας, αναφέρεται από τον Ιμνογράφο ως στήλος ακλόνητος της Εκκλησίας του Χριστού. Στήλος λοιπόν κολόνα ακλόνητη. Και ποια κολόνα είναι ακλόνητη, αυτή η οποία είναι στερεωμένη εν τη πέτρα της πίστεως, στερεωμένη εν Κυρίω Ιησού Χριστό, το Θεό και Βασιλεί ημών, και λίχνος αήφωτος της Εκκλησίας Χριστού, λίχνος δηλαδή αήφωτος, ο οποίος πάντα φωτίζει. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς, σύμφωνα με την προτροπή του Κυρίου μας, ούτω λαμψάτο το φως ημών, εμπροσθέν των ανθρώπων, όπως είδος είναι ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Έλαμψε λοιπόν εν το κόσμο ο Άγιος Χαράλαμπος δια του μαρτυρίου. Αυτό παρακαλώ προσέξατε το έλαμψε με το μαρτύριο. Έτσι λάμπουνε οι Άγιοι με το μαρτύριο. Με την καλοπέραση κανείς δεν εξέλαμψε. Τουναντίον σκοτίστηκε Η Εκκλησία λάμπει δια των μαρτύρων εν καιρό διωγμών. Και με τη λάμψη του μαρτύριου του, ο Άγιος Χαράλαμπος εξαφάνισε την σκοτώμενα, το σκοτασμό, το σκοτάδι των ιδόλων. Ο Άγιος Χαράλαμπος, ο ιερομάρτης και θαυματουργός, γεννήθηκε στην Μαγνησία της Μικράς Ασίας το 90 μετά Χριστόν περίπου και μαρτύρησε στα χρόνια των μεγάλων διωγμών της χριστιανοσύνης. Ο Άγιος Χαράλαμπος γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς χριστιανούς που κρατούσαν την πίστη τους στο Χριστό με κίνδυνο της ζωής τους στους δύσκολους αλλά ηρωικούς εκείνους χρόνους των διωγμών. Προσέξτε κάτι. Οι διωγμοί των χριστιανών κράτησαν πάνω από 300 χρόνια. Έτσι αυτό, αυτό πρέπει να το ξέρετε. Οι διωγμοί των χριστιανών κράτησαν πάρα πολλά, πάρα πολλά χρόνια μέχρι το 313 μετά Χριστόν όπου ο Μέγας Κωνσταντίνος με τον Λικίνιο υπέγραψαν το διάταγμα των Μεδιολάνων στο Μιλάνο της Ιταλίας όπου και έπαυσαν οι διωγμοί. Στη Μαγνησία λοιπόν της Μικράς Ασίας ο Άγιος Χαράλαμπος έζησε όλο το διάστημα της ζωής του. Σαν νέος ήταν φωτεινό παράδειγμα συνετής αρετής και η πίστη του στον Ιησού Χριστό έγινε πιο φλογερή και η επιθυμία του να βοηθήσει χριστιανούς και ειδωλολάτρες για να σωθούν έγινε πολύ μεγάλη. Ο Άγιος Χαράλαμπος δεν μπορούσε να ησυχάσει όταν σκεφτόταν ότι υπάρχουν άνθρωποι μακριά από τον Χριστό που δεν ξέρουν ποιος είναι ο προορισμός τους και γιατί ζουν εδώ στη γη. Είναι κρίμα, έλεγε, είναι τρομερό και αδιανόητο να ζουν οι άνθρωποι στην πλάνη της ειδωλολατρίας και να πάνε κατόπιν στην κόλαση. Και έτσι λοιπόν αφιερώθηκε στην υπηρεσία του Χριστού. Και έγινε ιερεύς το 130 μετά Χριστόν. Από την θέση λοιπόν του ιερέως, από, το, από αυτό το θείο και ύψιστο αξίωμα της ιεροσύνης, έκανε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να ανοίξει τα μάτια του κόσμου και για να, να καταλάβει ο κόσμος ότι τα είδωλα είναι πλάνη και λειτουργούσε για το λαό του και τους αγίαζε με τα μυστήρια της Εκκλησίας και τους βοηθούσε να οδηγηθούν στην τελειότητα. Μπροστά λοιπόν σε χριστιανούς και ειδωλολάτρες άρχισε να κάνει φλογερά κηρύγματα. Και έτσι σε όλη του τη ζωή τη μακρά ζωή 113 χρονών εκοιμήθη, έγιναν πάρα πολλοί διωγμοί κατά των χριστιανών και ποθούσε το μαρτύριο και δεν προφυλασσότανε για να μην τον σκοτώσουνε απέναντια στο επιδίο και να μαρτυρήσει για τον Κύριο, αλλά ο Θεός τον εφύλατε να μαρτυρήσει αργότερα και έτσι εμαρτύρησε το 202 μετά Χριστόν. Εκείνα τα χρόνια αυτοκράτορας στη Ρώμη ήταν ένας ασεβής και χριστιανομάχος ο οποίος ονομαζόταν Σεπτίμος Σεβίρος από το 193 μετά Χριστόν μέχρι το 211. Ο αυτοκράτορας αυτός αγαπούσε τα γράμματα, τις τέχνες και λαμπρές υπηρεσίες στην νομοθεσία προσέφερε. Δεν μπορούσε όμως να καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και επέμενε στην πλάνη των ειδόλων. Αυτός λοιπόν ο Σεπτίμος Σεβίρος κήρυξε φοβερό διωγμό κατά των χριστιανών. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις είχε διορίσει ηγεμόνες ειδωλολάτρες και είχε δώσει αυστηρές διαταγές. Όποιος ήταν χριστιανός και καταφρονούσε τα είδωλα, όποιος δεν ακολουθούσε τις διαταγές του, τον περιμένανε σκληρά βασανιστήρια και φρικτός θάνατος. Ηγεμόνας λοιπόν στην ε, Μαγνησία της Μικράς Ασίας, εκεί που ζούσε ο Άγιος Χαράλαμπος, ε, ήταν κάποιος κακόψυχος, θηριόψυχος, ένα τέρας, ο Λουκιανός. Και μόνο το άκουσμα του ονόματός του σκόρπιζε γύρω του την απειλή και την φοβέρα. Αυτός λοιπόν ο ασεβής Λουκιανός μόλις έμαθε ότι σε κάποια πόλη υπήρχαν χριστιανοί και καταφρονούσαν τα είδωλα, έτρεχε εκεί πέρα μανιασμένος, τους μάζευε και τους φυλάκιζε και έπειτα ξεκινούσαν τα βασανιστήρια και οι πλατείες, τα στάδια και οι δρόμοι πλημμύριζαν από τα ποτάμια του αγνού αίματος των μαρτύρων. Αυτός λοιπόν ο Λουκιανός πληροφορήθηκε από τους πράκτορες που είχε Τη χριστιανική δραστηριότητα του ιερέως Χαραλάμπουσκε εξοργίστηκε πάρα πολύ. Έξαλλος λοιπόν από το κακό του έστειλε στρατιώτες στην Μαγνησία να τον εσυλάβουν και να τον φέρουν μπροστά του. Πράγματι οι απεσταλμένοι του Λουκιανού φέρανε σιδηροδέσμιο τον γέροντα κληρικό μπροστά στον ηγεμόνα. Υπέργυρος 113 ετών ο Άγιος. Ο ηγεμόνας Λουκιανός λοιπόν τον κοίταξε με ένα άγριο βλέμμα και του λέει απειλητικά. Για ποιο λόγο του λέει γέροντα καταφρονείς και παραβαίνεις τις εντολές του Κέσσαρα γιατί μιλάς εναντίον των θεών μας για ποιο λόγο δεν υποτάσσεσαι στον Κέσσαρα που ο Κέσσαρας λέει πρέπει όλοι να γίνουν οι και το απαντάει ο Άγιος εγώ υπακούω και υποτάσσομαι στον βασιλέα των ουρανών, τον Χριστό μου. Γονατίζω ευλαβικά στα δικά του προστάγματα γιατί ξέρω πως είναι ποτισμένα με δικαιοσύνη, με αγάπη και με σωτηρία ψυχής. Ο δικός σας ο Κέσαρας διατάζει παράλογα πράγματα, σας προστάζει να προσκυνάτε θεούς, ανέστητους, νεκρά στοιχεία, είδωλα άψυχα σας νεκρώνει τη ζωή σας και σας σκοτώνει την ψυχή. Ο δικός μου, ο βασιλέας ο Χριστός, μας οδηγεί στην λύτρωση, στην αιώνια ζωή. Όποιος ζητήσει με θερμή προσευχή και πίστη την δύναμη του Χριστού, γίνεται ισχυρός. Με την δύναμη του Χριστού γίνεται δυνατός. Με την δύναμη του, του Χριστού εξαφανίζονται οι αρρώστιες και συντρίβονται οι δαίμονες. Φτάνει γέροντα, αρκετά. Δεν έχω όρεξη να ακούσω τις ανοησίες σου. Το κήρυγμά σου κράτα το για τους άλλους», είπε ο ασεβής βασιλέας. «Εγώ ένα έχω να σου πω και αυτό είναι το συμφέρον σου. Προσκύνα τα είδωλα, γιατί έτσι μοναχά θα μπορέσεις να γλιτώσεις τα βασανιστήρια. Μόνο έτσι θα γλιτώσεις το μαρτύριο που σε περιμένει. Τα ακούς, ξεροκέφαλε. Ο Άγιος χαμογέλασε και του είπε «Κακώς νόμισες ότι έναν ιερέα του Χριστού θα τον τρομάξουν οι φοβέρες για βάσανα και θάνατο. Εγώ έπρεπε να είχα κοιμηθεί προπολού και αν με θανατώσεις λοιπόν θα μου δώσεις αυτό το οποίο περιμένω. Άλλωστε εμείς οι χριστιανοί τα βάσανα και το θάνατο δεν τα αποφεύγουμε αλλά τα θέλουμε και τα ποθούμε». Εμείς οι χριστιανοί είμαστε εξοικειωμένοι με τους αγώνες και τους πολέμους και όπως οι γενναίοι στρατιώτες δεν επιθυμούν ήσυχο θάνατο αλλά θέλουν να πεθάνουν πάνω στη μάχη έτσι λοιπόν και εμείς δεν επιθυμούμε τον ήσυχο θάνατο στο κρεβάτι μας αλλά θέλουμε να μαρτυρήσουμε και να τύχουμε τον δοξασμένο θάνατο, τον μαρτυρικό, τον ηρωικό επάνω στη μάχη για τον Χριστό. Είσαι γέρος, του λέει, και λυπάμαι τα γεράματά σου. Λυπάμαι, του λέει, να σε βάλω σε βασανιστήρια. Ας είμαι γέροντας, λέει ο Άγιος, μην με λυπάσαι καθόλου. Αλλά να μάθεις ότι στους δικούς μας αγώνες το παν είναι η ψυχή. Η ψυχή δεν γερνάει όπως γερνάει το σώμα. Αμφιβάλλεις έπαρχε γι' αυτό. Δοκίμασε και θα δεις ότι οι δήμοι σου θα κουραστούν και ο ιερεύς χαράλαμπος με την χάρη του Χριστού δεν θα τους πει να τον λυπηθούνε. Άλλωστε, λέει ο Άγιος, χωρίς στερήσεις, χωρίς υπομονή, χωρίς βάσανα, πώς θα κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Αυτά, άρχοντά μου τα βάσανα, μας ανοίγουν τις πόρτες της αιωνίου ευτυχίας. Υπάρχει καλύτερο από τα βάσανα. Τα βάσανα μας φέρνουν κοντά στο Χριστό μας. Για ποιο λόγο λοιπόν να τα αποφεύγουμε, έπειτα όλα αυτά περνούν τόσο γρήγορα. Έπειτα από την σταθερή αυτή απάντηση, το Συμβούλιο των Αρχόντων τα έχασε και του φέρανε μπροστά του όλα τα σύνεργα των βασανιστηρίων για να τον εφοβήσουν και να τον κλονίσουν. Του τα δείξανε ένα προς ένα. Κάτι σιδερικά, κάτι μαχαίρια, κάτι τέτοια, ξέρω εγώ... Ε βάναυσα, όργανα, μαστίγια κτλ. Αλλά ο Άγιος έτσι δεν κλονίστηκε. Του δείγνανε με αυτά σκίζουμε τις σάρκες, με αυτά σπάν τα κόκαλα κτλ. Ο Άγιος όμως τα κοίταζε όλα με αδιαφορία και απάθεια. «Ξέρω κέφαλε», του λέει ο έπαρχος, «μη σκέφτεσαι καθόλου». «Θυσία σε μεγάλους θεούς μας, το καταλαβαίνεις». «Ε, ρίξε λίγο», λίγο θυμία μας το Δία, λίγο αυτό, είπε ο Άγιος, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν είμαι ανόητος να ζητώ την καταστροφή μου, δεν πουλάω την ψυχή μου στον σατανά. Μία ζωή ολόκληρη προσφέρω θυσία στο Χριστό και τώρα θα την προσφέρω στον σατανά, Θεός φυλάξει. Αυτά τα λόγια του τα άκουσαν οι άρχοντες των ειδωλολατρών και αγριέψανε και γίνανε θηρία. Οργή και μίσος απάνθρωπο και κακία απερίγραπτος φουντωσε σε τις καρδιές τους. Και διέταξαν αμέσω να γδάρουν τον υπέργυρο ιερέα του υψίστου ζωντανό. Δεν λυπηθήκανε οι άθλοιοι τα βαθιά ιεράματα του, δεν σεβαστήκανε τα εκατόν δεκατρία του χρόνια. Τον γύμνωσαν λοιπόν αμέσως, πετάξαν κατά γης την ιερατική του στολή και ξεκίνησαν το απάνθρωπο γδάρσιμο. Αρχίσανε από την κεφαλή και κόβανε και χωρίζαν το δέρμα από τις σάρκες. Ο πόνος ήταν φοβερός, τρομερός, αβάστακτος. Ο Άγιος όμως σφίγγει τα δόντια του, κρατάει γερά, προσεύχεται και λέει « Θεέ μου, σε ευχαριστώ, διότι μου έκανες την μεγάλη τιμή και μου έδωσες την περιπόθητη ευκαιρία να καταταγώ μεταξύ των μαρτύρων. Θεέ μου, βοήθησέ με. Δώσ' μου υπομονή να μείνω πιστό. Σας ευχαριστώ και εσάς, παιδιά μου, που μου βασανίζετε το σώμα. Με αυτό που κάνετε, μου χαρίζετε την ευτυχία της ψυχής και την ατελείωτη χαρά της Βασιλείας του Θεού. Ενώ όμως έλεγε αυτά ο Άγιος, όλοι όσοι τον έβλεπαν, στρατιώτες, δούλοι, οι βασανιστές και οι άρχοντες, μένανε με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιο ήταν εκείνο που μέσα σε αυτόν τον μεγάλο πόνο έδινε στον μάρτυρα τόση δύναμη και ευτυχία. Δύο μάλιστα δήμοι που τον έγδερναν, ο Πορφύριος και ο Βάπτος, όταν είδαν την υπομονή του μάρτυρος για να κερδίσει την βασιλεία του Θεού, πιστέψανε στο Χριστό, πετάξαν τα μαχαίρια και φωνάξανε «Είμαστε κι εμείς χριστιανοί» και φιλούσαν έπειτα τον Άγιο και του ζητούσαν να τους συγχωρέσει. Ο έπαρχος τότε διέταξε και τους απεκεφάλισαν τους δύο στρατιώτες. Με χαρά το δέχτηκαν. Τότε και τρεις γυναίκες φώναξαν δυνατά «Και εμείς πιστεύουμε στο Χριστό. Χαρούμενες και αυτές μαρτύρησαν για το Χριστό. Η Εκκλησία τους γιορτάζει και τους πέντε στις 10 Φεβρουαρίου μαζί με τον Άγιο Χαράλαμπο. Έτσι οι δύο στρατιώτες, ο Πορφύριος και Βάπτος και τρεις γυναίκες, όλοι αυτοί και οι πέντε μαρτύρησαν μαζί με τον Άγιο Χαράλαμπο. Οι δύο δήμοι που μετενόησαν και μαρτύρησαν, είχαν εγδάρει το κεφάλι του Αγίου. Οι άλλοι που τους διαδέχθηκαν, αρπάξαν τις χειράγρες. Τι ήταν αυτές οι χειράγρες. Αυτές ήσανε κάτι σαν σιδερένια νύχια, σιδερένια χέρια μάλλον, με μητερά νύχια. Αρχίσαν λοιπόν με αυτές, απάνθρωπα, να του ξεσκίζουν τις σάρκες. Τρομερό το μαρτύριο. Ο Άγιος όμως παρέμενε προσευχόμενος. Ξαφνικά όμως συνέβη κάτι περίεργο και θαυμαστό. Οι χειράγρες, τα σατανικά αυτά όργανα με τα οποία τραβούσανε λωρίδες από το κορμί του Αγίου, στομώσανε. Δεν μπορούσαν δηλαδή να σκίσουν το δέρμα και τις σάρκες του Αγίου. Τότε οι βασανιστές λέγανε κατάπληκτοι «Τι συμβαίνει» μήπως αυτός εδώ είναι ο ίδιος ο Χριστός και ήρθε να μας τιμωρήσει. Μήπως ο Θεός που πιστεύει ο Χαράλαμπος είναι αληθινός και γι' αυτό στο μόνοι της χειράγρες. Τότε ένας δούκας που άκουσε αυτές τις συζητήσεις θύμωσε πολύ. Σηκώθηκε και βρίζοντας τους στρατιώτες, τους δούλους και τους βασανιστές τους είπε «Είστε χαμένοι, είστε παράλυτοι, είστε ανίκανοι, τρέμουν τα χέρια σας. Τώρα θα του δείξω εγώ». Αρπάζει λοιπόν αυτός μόνος του τις χειράγρες και μανιασμένος ήθελε να τις μπήξει στο γέρικο υπερεονόβιο και ασκητικό σώμα του ιερομάρτυρα. Ο Θεός όμως για να ενισχύσει την πίστη του Αγίου και να του δείξει ότι βρίσκεται κοντά και παρακολουθεί τους πόνους του έκανε το θαύμα του κόπηκαν αμέσως τα χέρια του Δούκα από τους αγκώνες και κάτω και μείνανε κολλημένα με τις χειράγρες επάνω στο σώμα του Αγίου. Τρομαγμένος τότε ο Δούκας και πονώντας αφόρητα έπεσε χάμο φωνάζοντας, κλαίγοντας και λέγοντας «Βοηθήστε με, αυτός εδώ είναι επικίνδυνος, μου έκοψε τα χέρια, σώστε με, βοηθήστε με, είναι μάγος». Τότε ο ηγεμόνας πλησίασε και σαν είδε τα χέρια του δούκα κρεμασμένα από το σώμα του μάρτυρα, από το κακό του έγινε έξω φρενών και έφτισε τον Άγιο στο πρόσωπο. Αμέσως όμως του έδωσε και αυτούνου ο Θεός το μάθημά του. Στράβωσε ο λαιμό του και κοίταζε τώρα το πρόσωπό του προς την πλάτη του. Γύρισε δηλαδή ανάποδα το κεφάλι του και ο δυστυχής ήταν ένα ελεηνό και αξιολύπητο θέαμα. Ο λαός της Μαγνησίας που έβλεπε αυτές τις τιμωρίες του Θεού φοβήθηκε και παρακαλούσε τον Άγιο λέγοντας «Σταμάτα σε παρακαλούμε Άγιε την οργή του Κυρίου, μην ανταποδίδεις κακόν αντί κακού, αλλά όπως λέει ο Χριστός, ευεργέτησε εκείνους που σε μισούν. Ζή Κύριος ο Θεός μου, αποκρίθηκε ο Άγιος. Σας βεβαιώ, δεν το κάνω εγώ αυτό από κακία, αλλά του τιμωρεί ο Κύριος, διότι είναι κακή και ασεβής. Το κάνει ο Κύριος ακόμη και διότι θέλει να τα βλέπετε κι εσείς και να γίνουνε παράδειγμα για σας. Θέλει να τον πιστέψετε, να τον ακολουθήσετε και να σας δώσει την αιώνια ζωή και βασιλεία». Το πλήθος τότε φώναζε συγκινημένο προς τον Κύριο λέγοντας «Μην κάνεις να χαθούμε δέσποτα, αλλά συγχώρησέ μας σε ό,τι σου φταίξαμε». Τότε πολλοί από αυτούς που είδαν με τα μάτια τους την δύναμη του Θεού και τα θαύματα πιστέψανε. Αλλά και ο Δούκας τώρα παρακαλούσε τον Άγιο λέγοντας «Άγγελε του Θεού και ουράνιε άνθρωπε, βοήθησέ με τον ταλέπορο» εγώ υποφέρω από πόνους τρομερούς, αλλά κι εσύ έχεις επάνω σου το βάρος των κομμένων χεριών μου. Γιατρέψε με, σε παρακαλώ, για να απαλλαγώ από τους πόνους και εσύ από το βάρος. Σου υπόσχομαι ότι αν γιατρευτώ, λέει ο Δούκας, θα πιστέψω κι εγώ στον δικό σου Θεό. Ο Άγιος τον λυπήθηκε και προσευχήθηκε στον Χριστό ως εξής. Σε ευχαριστούμε δέσποτα διότι πάντοτε μας προστατεύεις. Είδε τώρα την ταπείνωση των πεπεδιμένων δούλων σου και λύσε τους από τα αόρατα αυτά δεσμά εις δόξαν του Αγίου ονόματός σου. Μόλις είπε τα λόγια αυτά ακούστηκε από τον ουρανό φωνή που έλεγε «Χαίρε αθλητά χαράλαμπες». Συνόμιλε των Αγγέλων και ομότροπε των Αποστόλων. Ήκουσα την δέησήν σου και δίδω ή στου εις τους ασεβείς». Αυτό στιγμή τότε γιατρεύτηκαν όλοι όσοι τιμωρήθηκαν. Ο δούκας που αποκαταστάθηκαν τα κομμένα χέρια του όπως πρώτα πίστεψε στον Χριστό και βαπτίστηκε. Και ο ηγεμόνας επανήλθε το πρόσωπό του στην θέση του και σταμάτησε τον διωγμό κατά των χριστιανών με χρυσό του «Αναφέρει τα γενόμενα στον βασιλέα». Άφησαν λοιπόν τον Άγιο ελεύθερο και ο Άγιος εν συνεχεία πήγε στο σπιτάκι του. Αυτό το σπίτι έγινε προσκύνημα. Πηγαίνανε οι κάτοικοι της Μαγνησίας και των περιχώρων και των επισκεπτών του σαν τον Άγιο και αυτός κατάκητος και εξαντλημένος από τα όσα έπαθε στο κρεβάτι του ήταν εξαπλωμένος και τους δίδασκε τι έπρεπε να κάνουν για να σωθούνε εξομολογούνταν λοιπόν τις αμαρτίες τους, αλλά και πολλοί δολολάτρε πιστεύανε στο Χριστό και βαπτιζόντουσαν. Τότε μετά το μαρτύριό του, ο Άγιος έκανε πολλά θαύματα και θεραπείες ασθενών. Τυφλοί αναβλέπανε, κουτσί περπατούσανε, δαιμονιζόμενοι απαλλάσσονταν από τα δαιμόνια και έβρισκαν τη γαλήνη και πολλές αρρώστιες με την ευχή του Αγίου εξαφανιζόντουσαν. Ακόμα και Αναστάσεις νεκρών αξιώθηκε ο Άγιος Χαράλαμπος να κάνει με την βοήθεια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο ηγεμόνας της Μαγνησίας της Μικράς Ασίας, βλέποντας αυτά τα θαυμάσια, σηκώθηκε και πήγε μόνος του στον βασιλιά, πήγε στον Κέσαρα της Ρώμης και του ανέφερε με κάθε λεπτομέρεια για τον Άγιο Χαράλαμπο και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Ο ασεβής όμως σεπτήμος σεβήρος, αντί να πιστέψει στον Χριστό μόλις τα άκουσε, άναψε από τον θυμό του και έλεγε «Γιατί αμελείτε θεοί αιώνιοι και δεν εξολοθρεύετε από την γη αυτούς τους ασεβείς που σας βρίζουν και σας κοροϊδεύουν». Αμέσως τότε έδωσε διαταγή ο σεπτίμος Σεβίρος και έστειλε στρατιώτες αρκετούς για να καρφώσουν σε όλη την ράχη του μάρτυρα καρφιά και κατόπιν να τον σύρουνε από την Μαγνησία σε κάποια άλλη πόλη αντιόχια ονομαζομένη. Δεν φαίνεται να ήταν η μεγάλη αντιόχεια της Συρίας διότι ήταν πολύ μακριά. Στην αρχαιότητα υπήρχαν κι άλλες πόλεις, οκτώ στον αριθμό, που έφεραν το όνομα Αντιόχεια. Πράγματι λοιπόν, πήγανε οι στρατιώτες και μπήξανε τα καρφιά με πολύ μεγάλη σκληρότητα και ασπλαχνία στο σώμα του μάρτυρος. Κατόπιν τον δέσανε από την μεγάλη γενιάδα του και τον τραβούσαν αλίπητα οι απάνθρωποι, χωρίς καθόλου να σκεφτούν τα βαθιά του γεράματα. Έπειτα από αυτό, οι στρατιώτες φοβηθήκανε και πήγανε τον Άγιο με άνεση στην αντιόχεια. Δεν θελήσανε όμως να παραβούν το πρόσταγμα του άρχοντά τους. Αλλά ο διάβολος μετασχηματίστηκε σε γέρο και εμφανίστηκε στον Σεβίρο και του είπε «Αλή μονό σου, βασιλεύ, εγώ είμαι ο βασιλεύς της Σκηθίας» και ήρθε στην πατρίδα μου ένας μάγος που τον λένε Χαραλάμπη. Αυτός μου πήρε όλους τους στρατιώτες και ήρθα να στο πω για να φυλαχτείς και να μην πάθεις και εσύ το ίδιο. Αυτό λοιπόν εξαγρίωσε πάρα πολύ τον Σεβίρο κατά του Αγίου Χαραλάμπους. Γι' αυτό διέταξε και έφεραν μπροστά του τον Άγιο και διέταξε να του καρφώσουν στο στήθος μία μεγάλη σούβλα κατόπιν να φέρουν ξύλα, να ανάψουν φωτιά και να καίνε τον Άγιο μέχρι ότου ξεψυχήσει. Περάσανε λοιπόν τη σούβλα στον Άγιο και για πολλή ώρα τον καίγανε αλλά δεν έπαθε τίποτα ο Άγιος, διότι η φωτιά έσβησε και ο Άγιος θεραπεύτηκε και στεκόταν ευθυτενής και ροδοκόκινος. Τότε ο Βασιλεύς είπε να τον λύσουν και να τον πάνε κοντά του πράγματι τον λύσανε και ο βασιλεύς για να δικαιολογηθεί είπε «Σου έκανα αυτά τα μαρτύρια από φόβο, διότι μου είπε ο βασιλεύς των σκηθών ότι είσαι μεγάλος μάγος. Σε παρακαλώ μην μνησικακίσεις εναντίον μου και σε ό,τι σε ρωτήσω να απαντήσεις. Πες μου πρώτα πόσο χρονών είσαι». «Εκατόν δέκα τριών», απάντησε ο Άγιος. «Αφού λοιπόν τόσα χρόνια έζησες πως δεν έχεις λίγο μυαλό να γνωρίσεις τους αθάνατους θεούς, παρακάθεσε και προσκυνάς τον Χριστό σαν ανόητος. Επειδή, του αποκρίθηκε ο Άγιος, τόσα πολλά χρόνια έζησα, γνώρισα ποια είναι η αλήθεια και προσκυνώ τον αληθινό Θεό, τον Παντοδύναμο και πανικτήρμονα. Άκουσα, λέει ο βασιλεύς, ότι μπορείς και νεκρούς να αναστήσεις. Αυτό, του απάντησε ο Άγιος, μόνον ο Δεσπότης Χριστός μπορεί να το κάνει και όχι άνθρωπος. Τότε ο Σεβίρος διέταξε και φέρανε εκεί μπροστά έναν δαιμονισμένο, ο οποίος βασανιζόταν ο δυστυχής από τον Σατανά για 36 ολόκληρα χρόνια. Όταν αυτός έφτασε εκεί στον Άγιο, λες και κεγότανε από φωτιά, πονούσε τρομερά, γι' αυτό φώναζε σαν δαίμονας. «Σε παρακαλώ», δούλε του Χριστού, μην με βασανίσεις, αλλά πες ένα λόγο και βγαίνω. Και αν θέλεις να διατάξεις θα σου πω, γιατί μπήκα σε αυτόν τον άνθρωπο. Λέγε ακάθαρτο πνεύμα, του είπε ο Άγιος. Ο δαίμονας απάντησε ότι έκλεψε τα πράγματα του γείτονά του και κατόπιν αυτός σκότωσε και τον κληρονόμο. Και τον βρήκα λέει αυτόν σε τόσο μεγάλη αμαρτία και μπήκα μέσα του και τον εβασανίζω για 36 χρόνια. Τότε ο Άγιος επετίμησε το δαιμόνιο και εξήλθε από τον άνθρωπο. Πραγματικά, μέγας είναι ο Θεός των χριστιανών, είπε θαυμάζοντας ο βασιλεύς. Έπειτα από τρεις ημέρες πέθανε κάποιος νέος και ο βασιλεύς λέγει στον Άγιο «Ανάστησέ τον αυτόν τον νεκρό αν μπορείς». Ο Άγιος για να δοξαστεί το όνομα του Θεού έκανε πολύ προσευχή και αναστήθηκε ο νεκρός. Αυτό προξένησε μεγάλη καταπληξή σε όσους ήταν παρευρισκόμενοι. Ένας από τους επάρχους που ήταν παρών ονόματι Κρίσπος είπε στον βασιλέα «Θανάτωσε τον επιτέλους αυτόν τον άνθρωπο γιατί με τις μαγείες του κάνει αυτά τα τερατουργήματα». Αμέσως τότε ο Σεβίρος άλλαξε γνώμη και λέει στον μάρτυρα «Θυσία σε χαράλαμπε στους θεούς μας για να απαλλαγείς από τα βασανιστήρια». Όσο περισσότερο με βασανίσεις, είπε ο Άγιος, τόσο περισσότερο εφραίνεται η ψυχή μου. Τότε εξεμάνει ο Τύρανος ο Βασιλεύς, θύμωσε, δηλαδή, και διέταξε να τους σπάσουν με πέτρες τα σαγόνια και να κάψουν με λαμπάδες την γενιάδα του και το πρόσωπό του. Η φωτιά όμως, λες και είχε λογική, πήδησε και έκαψε όσους στεκόντουσαν εκεί κοντά. Θαυμάζοντας με αυτά που έβλεπε, ρωτούσε τους γύρω του ο άρχοντας ο βασιλεύς ποιος είναι ο Χριστός, που κάνει αυτά τα τόσο μεγάλα τερατουργήματα. Ο Κρίσπος λοιπόν ο έπαρχος είπε περιφρονητικά «Γεννήθηκε «Από μία γυναίκα που την λέγανε Μαρία, ανήπαντρη και αμαρτωλή. Μη βλαστημάς έπαρχε», του είπε κάποιος αρίσταρχος, «διότι εσύ δεν ξέρεις από τέτοια μυστήρια». Τότε ο βασιλεύς, μανιασμένος γιατί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στον Άγιο, γύρισε προς τον ουρανό και έριχνε βέλη στον αέρα λέγοντας «Κατέβα Χριστέ, αν είσαι Θεό. κατέβα στην γη να πολεμήσουμε» και τότε έγινε μεγάλος και φοβερός σεισμός. Φόβος και τρόμος τους κατέλαβε όλους. Από τον σεισμό φαινόταν ο ουρανός ότι εσύετο κουνιόταν σαν ένα δέντρο. Αστραπές και βροντές ακούγονταν και ξαφνικά ο βασιλεύς Σεβίρος και ο έπαρχος Κρίσπος κρεμαστήκανε ψηλά στον αέρα. Και φωνάζαν τότε ο βασιλεύς προς τον Άγιο και έλεγε «Κύριε μου χαράλαμπε δίκαια τα παθαίνω παρακάλεσε όμως τον Κύριο για Θεό σου να με γλιτώσει από την τιμωρία αυτή και εγώ υπόσχομαι να γράψω σε όλες τις πόλεις να δοξάζεται το όνομά του». Τότε ήρθε εκεί και η κόρη του βασιλέως η οποία λεγόταν Γαλήνη και του λέει «Πίστεψε στον Κύριο για να σε γλιτώσει και να σε λύσει από αυτά τα δεσμά» γιατί είναι ικτήρμον και πανάγαθος. Πίστεψε γιατί αυτός, ο Χριστός, είναι αληθινός Θεός και αθάνατος. Όταν τα είπε αυτά, η Γαλήνη προσκύνησε τον Άγιο και του είπε, «Παρακάλεσε τον Κύριο να απαλλάξει τον πατέρα μου από αυτούς τους πόνους και εάν πιστέψει θα γίνει μεγάλο καλό. Εάν δεν πιστέψει θα έχεις εσύ τουλάχιστον τον μισθό σου με τα θάνατον». Τότε προσευχήθηκε ο Άγιος και σταμάτησε η οργή του Θεού. Κατέβηκαν στην υγή, ο βασιλεύς και ο έπαρχος και πηγαίνανε στο παλάτι. Και εκεί πέρα μείνανε τρεις μέρες έχοντας στο νου τους διαρκώς τον φόβο του Θεού και την οργή του. Η κόρη του βασιλέως, η Γαλήνη, είδε εν το μεταξύ ένα όραμα και το ανέφερε στον Άγιο. «Μου φάνηκε», του είπε, «πως βρέθηκα σε ένα περιβόλι ωραιότατο που είχε μέσα δένδρα ευωδέστατα και μία κρυστάλλινη πηγή. Εκεί κοντά ήτανε ο πατέρας μου και ο έπαρχος, αλλά ο φύλαξ του κήπου του έδιωξε με μία πύρινη ράβδο. Εμένα όμως με σήκωσε και με έβαλε μέσα με τιμή και μου είπε «Σε εσένα δόθηκε η κατοικία αυτή και σε όσους ομοιάζουν με σένα για να εφραίνεστε μαζί μας πάντοτε». Αυτά είδα σε παρακαλώ διδάσκαλε και θέλω να μου τα εξηγήσει. Ο κήπος, της λέει ο Άγιος, ο κήπος που είδες είναι ο παράδεισος των δικαίων και των ενάρετων, στον οποίο σε έβαλε ο δεσπότης, ο κύριο ημών Ιησούς Χριστός. Και αυτό διότι τον πίστεψες. Τον πατέρα σου όμως και τον έπαρχο τους έδιωξε, γιατί δυστυχώ θα αποστατήσουν πάλι από αυτόν και θα μας κακοποιήσουν οι δυστυχείς και αχάριστοι. Έπειτα από τριάντα μέρες ο Σεβίρος άλλαξε γνώμη. Κάλεσε τον Άγιο και του είπε «Θυσίασε στους θεούς. Μ' αυτό θα υπακούσεις την εντολή μου και θα τιμήσεις και τον εαυτό σου. Τα λόγια σου, βασιλεύ, είναι πικρά και ασύνετα. Δεν πρέπει να συμμορφωθώ σε αυτά. Εγώ είμαι δούλος του Θεού» και σε αυτόν υπακούω, είπε ο Άγιο. Του κακοφάνηκε του βασιλιά που του αντιμίλησε ο Άγιο και γι' αυτό διέταξε να βάλουν στο στόμα του ένα χαλινάρι, σαν να ήταν άλογο, και να τον εσύρουνε σε όλη την πόλη για να τον ρεζιλέψουν. Το είπαν και το κάνανε. Ο Άγιο όμω στο διάστημα αυτό προσευχόταν λέγοντα: Δέσποτα κύριε Ιησού Χριστέ. Εσύ έπλασες τον άνθρωπο και τον τίμησες με την θεία σου εικόνα. Επίβλεψε και είδε την μανία του εκτελεστού τυράννου, διότι αυτά τα παθαίνω για το Άγιο σου όνομα. Τότε θύμωσε ο τύραννος και έστρεψε την οργή του στον Άγιο, που δίδαξε την γαλήνη την κόρη του. Και για να τον εξευτελήσει, διέταξε να τον επαραδώσουν σε μία χείρα και ακόλα στη γυναίκα να τον εφυλάξει στο σπίτι της» αλλά ο Θεός τον φύλαξε από τον εξεφτελισμό ως εξής. Μόλις πήγε ο Άγιος στο σπίτι της, ακούμπησε σε ένα ξηρό ξύλινο στήλο και ότου θαύματος αμέσως ο ξηρός αυτός στήλος ευλάστησε και έκανε τόσα κλονάρια ώστε γέμισε όλο το σπίτι. Η χείρα εκείνη μόλις είδε τέτοιο παράδοξο θαύμα προσκύνησε τον Άγιο και του είπε «Φύγε από το σπίτι μου, Κύριε, γιατί δεν είμαι άξια να είσαι κοντά μου». «Μην φοβάσαι, παιδί μου», τη είπε ο Άγιος. «Πίστεψε μονάχα στον Κύριο που είναι Θεός σπλαχνικός». Την άλλη μέρα που είδαν οι γείτονες της Χύρα, τέτοιο μεγάλο δένδρο με άνθη και καρπούς μέσα στο δωμάτιό της, εθαύμασαν και μπήκαν μέσα στο σπίτι. Βρήκαν εκεί τον Άγιο που την δίδασκε και τον ρωτούσαν πες μας, εσύ είσαι ο Χριστός που λένε. Όχι, τους απάντησε, εγώ είμαι δούλος του Χριστού, του αληθινού Θεού και με την χάρη του και την δύναμή του κάνω αυτά τα θαύματα. Τότε η γυναίκα εκείνη είπε την υπόθεση αυτή και εγκομίαζε τον Άγιο. Όλοι τους λοιπόν τον προσκύνησαν, πιστέψαν στον Χριστό και βαπτιστήκανε. Την άλλη μέρα ανήγγυλαν στον βασιλέα το θαυμαστό αυτό γεγονός και ενώ όλοι θαύμαζαν, ο πορωμένος έπαρχος είπε «Πρόσταξε βασιλεύ, να αποκεφαλίσουν αυτόν τον πλάνο για να μην μείνει και κάνει άλλα τέρατα και σημεία και πιστέψουν στον Χριστό περισσότεροι». Πράγματι, ο βασιλεύς εξέδωσε εναντίον του Αγίου καταδικαστική απόφαση. Οι δήμοι πήραν την απόφαση, πήραν τον Άγιο και τον φέρανε στον τόπο της θανατικής εκτελέσεως. Ο Άγιος όμως στον δρόμο, καθώς έσερνε τα κουρασμένα και πληγωμένα γέρικα πόδια του, προσευχόταν με ψαλμούς προς τον Κύριο, που τους ήξερε απ' έξω. Μεταξύ των άλλων έλεγε τον 20ο ψαλμό, «Έλεος και κρίσιν άσομες η Κύριε». Όταν ο Άγιος έφτασε εκεί, σήκωσε τα χέρια του και τα μάτια του στον ουρανό και προσευχήθηκε. «Σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί είσαι ελεήμων και φιλάνθρωπος. Εσύ πανλοδύναμε εκτύπησες τον εχθρόν μας διάβολον. Σύ εκτύπησες και τον Άδη με το να απαλλάξεις από τον θάνατο το ανθρώπινο γένος. Μην είσαι, μου Κύριε εν τη βασιλεία σου». Και τότε συνέβη κάτι το θαυμαστό οι ουρανοί άνοιξαν για μια στιγμή και φάνηκε ο Χριστός με πλήθος αγγέλων. Κατέβηκε κοντά και του λέει «Έλα, προσφυλέστε και αγαπημένε μου χαράλαμπε, που τόσο πολύ κακοπάθησες για το όνομά μου. Ζήτησέ μου ποια χάρη θέλεις και θα ακούσω την δέησή σου». «Και το ότι αξιώθηκα», είπε ο μάρτυρας, «να δω την φοβεράν δόξαν της παρουσίας σου», αυτό είναι μεγάλο χάρισμα σε μένα τον ελάχιστο. Αλλά επειδή η αγαθότητά σου, Κύριε, με προστάζει να ζητήσω χάρη, παρακαλώ να μου κάνεις το εξής. Σε όποιο τόπο βρεθεί, τεμάχιο από το λείψανό μου και σε όποια χώρα γιορτάζουν το μαρτύριό μου, να μην γίνει ποτέ πίνα εκεί πέρα ούτε πανόλι που θα, θα θανατώνει τους ανθρώπους πρόωρα» ούτε πονηρός άνθρωπος που να βλάπτει τους καρπούς, αλλά να είναι σε αυτόν τον τόπο ειρήνη σταθερή, ψυχών σωτηρία και σωμάτων θεραπεία, να είναι αυθονία σύτου, ίνου ελαίου, τετραπόδων και άλλων χρήσιμων πραγμάτων. Φύλαξε Κύριε τα βόδια και όλα τα τετράποδα ζώα των ανθρώπων για να καλλιεργούν τη γη και να δοξάζεται το όνομά Σου» συγχώρεσε κύριε σε παρακαλώ και τις αμαρτίες τους ως αγαθός και φιλάνθρωπος. «Να γίνει, πιστέ μου δούλε το θέλημά σου», είπε ο Κύριος, και αμέσως εξαφανίστηκε. Μετά από όλα αυτά ο Άγιος παρέδωσε αμέσως την αγιασμένη του ψυχή στον Θεό. «Ειρηνικά, προτού προλάβει ο Δήμιος να του κόψει το κεφάλι», ο Θεός δεν θέλησε να ταλαιπωρηθεί περισσότερο ο μάρτης του, αρκετά βασανίστηκε. Το Άγιο λείψανό του το παρέλαβε κατόπιν η μακαρία γαλήνη και το ενταφίασε μέσα σε μία χρυσή θήκη, αφού του έβαλε πολύτιμα μοίρα και αρώματα. Κατόπιν το πανσεβάσμιο και ιερό λείψανο του ενδόξου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, μοιράστηκε χάρη ευλαβίας στους απανταχού ορθοδόξους χριστιανούς. Και το Άγιο Λείψανό του διώχνει τα βάσανα και κάθε ασθένεια από όσους τον παρακαλούνε. Υπάρχουν και σήμερα σε πολλούς ναούς και μοναστήρια τεμάχια ιερών λιψάνων του Αγίου Χαραλάμπους. Η Αγία Κάρα του βρίσκεται στο μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα και κάνει συχνά εκπληκτικά θαύματα. Και βλέπουμε στις εικόνες ο Άγιος Χαραλάμπης να πατάει έναν μαύρο. Αυτός δεν είναι ο διάβολος αλλά είναι η πανόλη, είναι η, η ασθένεια, η πανούκλα. Ότι εξολοθρεύει, εξαφανίζει την αρρώστια. Ακούσαμε Πάρα πολύ αναλυτικά όλα αυτά τα, τα μαρτύρια που υπέστη ο Άγιος, τον εγδάρανε με τα σιδερένια χέρια, τον περάσανε από σούβλες, από φωτιές, τον καρφώσανε με καρφιά στην πλάτη, χώρια οι ύβρις και οι εξευτελισμοί και οι κοροϊδίες που δέχτηκε από τους ειδωλολάτρες. Κι όμως, 113 ετών ο Άγιος Χαράλαμπος, δεν κλονίστηκε καθόλου το ακέραιο φρόνημα του γιατί ήταν στερεωμένος στην πέτρα της πίστεως, ήταν στερεωμένος στο Χριστό, τον θεμέλιο λίθο της πίστεως. Στήλος λοιπόν ακλόνητος ο Άγιος Χαραλάμπης. Και πόσος κόσμος πίστεψε την ώρα που βασανιζόταν ο Άγιος, ευδόκησε ο Θεός την ώρα που βασανίζαν το μάρτυρά του, να βλέπει ο ασεβής κόσμος, τη, ακόμα και οι βασανιστές του, την πίστη και το ακέραιο φρόνημα του Αγίου και τους ε, συγκινούσε αυτό και καταλαβαίνανε ότι ο Χριστός είναι αυτός που τους δίνει την δύναμη στους μάρτυρες για να αντέχουν. Άρα βλέπουμε αυτό που σας είπα και πριν ότι η Εκκλησία η Ορθόδοξη λάμπει διαμέσου των μαρτύρων της έτσι δοξάζεται η Εκκλησία. Να είστε καλά, αγαπητοί μου αδελφοί, να μας δίνει δύναμη ο Άγιος, ο Άγιος Χαραλάμπης, Χαραλάμπης σύνθετο όνομα, αυτός που λάμπει από χαρά. Και έτσι λοιπόν και εμείς να λάμπουμε από χαρά, από τη χαρά του Αναστάντος Χριστού. Να μας δίνει ο Χριστός ταπείνωση, να μας δίνει μετάνοια, να μας δίνει υπομονή να μας δίνει ελπίδα, να μας δίνει πίστη και να μας δίνει αγάπη. Να είστε καλά αγαπητοί μου φίλοι, ο Χριστός με θυμόν στήτο. Πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.